Η παρουσία του Κυρίου είναι δροσιά στη ζωή μας. Έτσι, η παρουσία του Κυρίου είναι τα πάντα στη ζωή μας. Πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς την παρουσία του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός εγγυάται την ένδοξη παρουσία του Θεού να είναι κοντά στη ζωή μας. Γιατί αυτό είναι λέει που βαπτίζει τον άνθρωπο στο Πνεύμα του Άγιου και στην παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Δόξα στον Κύριο. Για να ανοίξουμε τις γραφές μας, έτσι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Είναι καλό πάντα να έχουμε τη γραφή μαζί μας. Είναι μια καλή αρχή να έχουμε τις γραφές, να γνωρίζουμε το Λόγο, να μαθητεύουμε το Λόγο, να σημειώνουμε το Λόγο και να μελετάμε και το Λόγο στα σπίτια μας, έτσι. 1296 σελίδα. Είναι στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, 8 κεφάλαιο. 1296. Μαθαίος 8 κεφάλαιο. Για να το να ακούσουμε έτσι τι θα μας πει το Άγιο Πνεύμα. Και όταν κατέβηκε από το βουνό τον ακολουθούσαν πολλά πλήθη. Και ξάφνου ένας λεπρός καθώς ήρθε τον προσκύνησε λέγοντας «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Και ο Ιησούς απλώνοντας το χέρι τον άγγιξε λέγοντας «Θέλω να καθαριστείς» και αμέσως η λέγοντα του καθαρίστηκε. Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν πρόσεξε να μην το πεις σε κανένα, αλλά πήγαινε δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που ο Μωυσής πρόσταξε για μαρτυρία σε αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλοι ξέρουμε ότι την εποχή του Χριστού οι λεπροί ήταν στις κοιλάδες των λεπρών. Δεν ήταν μέσα στις πόλεις, μέσα στα χωριά. Και όταν κάποιος γινόταν καλά, έπρεπε να πάει στον ιερέα και να δώσει ο ιερέας την έγκριση για να ξαναέρθει μέσα στο χωριό ο λεπρός. Και τι έγινε, πήγε αυτός και λέει, «Κύριε, αν θέλεις, καθάρισέ με». Και ο Χριστός του λέει, «Εγώ θέλω να σε καθαρίσω». Που σημαίνει τι γίνεται, το θέλω του Θεού Πατέρα που βρίσκεται επάνω στον Χριστό. Και αν εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, αυτό είναι ότι είναι αναπαυμένο επάνω στον Χριστό το θέλω του Θεού. Στην ουσία ο Χριστός τι κάνει, μας φέρνει το θέλημα του Θεού, που είναι ταυτισμένο με την ύπαρξη και την κοινωνία του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός τι λέει στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο, ότι τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε όλο τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Χριστό για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Που σημαίνει ο Θεός πάντα θέλει, αρκεί να κοιτάξουμε στον Χριστό για να πάρουμε το θέλω Του στη ζωή μας. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να αναρωτιέται ο Θεός θέλει, ο Θεός πάντα θέλει. Αλλά ο Θεός τι κάνει, είναι ο Θεός του χρονισμού. Έχει την ώρα Του, έχει τη σειρά Του για όλα τα πράγματα. Γι' αυτό θα δούμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, είχε λέει μια μικρή λίμνη, τη λίμνη της Βηθεστά. Και καθώς κατέβαινε ένας άγγελος από το θρόνο του Θεού, τι έκανε, τάραζε τα νερά. Και ο πρώτος που έμπαινε στα ταραγμένα νερά θεραπευότανε. Ο πρώτος που έμπαινε. Αν έμπαινε δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεν θεραπευόσουνε. Γιατί θεραπευόταν ο πρώτος. Γιατί ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι είναι ο Θεός του χρονισμού. Έχει το χρόνο Του και την ώρα Του για όλα τα πράγματα. Και πραγματικά ο Κύριος τι έκανε, θεράπευσε το λεπρό. Που σημαίνει το πρώτο είναι να προσκυνήσει ο κάθε άνθρωπος στον Χριστό. Και όταν ο άνθρωπος πραγματικά υποκλίνεται στον Χριστό, τότε ο Θεός Πατέρας τι κάνει, θα φέρει το θέλω Του μέσα στη ζωή μας, που είναι καλό, είναι θεραπευτικό και να μπορεί να εργαστεί κατά πάντα στη ζωή μας. Αν μπορεί να ρωτήσει κάποιος, ο Θεός θέλει να με σώσει, ο Θεός πάντα θέλει. Αρκεί να κοιτάξει στον Χριστό. Ο Θεός θέλει να με θεραπεύσει, ο Θεός θέλει να θεραπεύσει. Αρκεί να κοιτάξουμε στον Χριστό. Ο Θεός θέλει να με αυξήσει, θέλει να με αυξήσει. Γιατί το θέλω του Θεού είναι ταυτισμένο με την ύπαρξη του Ιησού. Και ο Χριστός ήρθε για να πει ο Θεός θέλει. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι καλά νέα. Ήρθε να πει ο Χριστός, ο Θεός θέλει και να συγχωρέσει και να αναγεννήσει και να θεραπεύσει, αρκεί να στραφούμε σε Εκείνο, γιατί μέσα στον Χριστό υπάρχει η ώρα και η βουλή του Θεού για να εργαστεί επάνω στη ζωή μας. Και το πρώτο που έκανε ο λεπρός είναι ότι προσκύνησε τον Ιησού και τον αναγνώρισε. Και ο κάθε άνθρωπος που προσκυνάει το Λόγο του Θεού, υποκλίνεται και αναγνωρίζει τον Λόγο του Θεού ότι είναι ο Λόγος του Θεού στη ζωή του, τότε το θέλημα του Θεού έρχεται να εργαστεί απλά στη ζωή του.
Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Να προστινάει τον Λόγο του Θεού. Να υποκλίνεται στην ύπαρξη του Ιησού και τότε ο Θεός Πατέρας θα πει «Θέλω να σε ευλογήσω. Θέλω να σε συγχωρέσω. Θέλω να σε καθαρίσω. Θέλω να σε προχωρήσω. Θέλω». Ο Θεός θέλει. Αρκεί να στραφούμε σε Εκείνο, να υποκληθούμε στο Λόγο Του, να υποκληθούμε στην προσφορά του Ιησού και να αφήσουμε το θέλω και το χρόνο του Θεού να εργαστεί απλά στη ζωή μας. Και ξέρετε, ο Θεός έχει δύο τρόπους για να ευλογήσει τη ζωή μας. Ο πρώτος είναι μας περνάει στο επιτρεπόμενο θέλημά Του, για να φτάσουμε στο τελειωτικό του θέλημά Του. Που σημαίνει ο Θεός σε ευλογεί με το τέλειο θέλημά Του. Αλλά για να φτάσουμε στο τέλειο θέλημά Του, περνάμε από το επιτρεπόμενο θέλημά Του. Που μέσα εκεί τι κάνει ο Θεός? Μας εκπαιδεύει, μας εργάζεται, μας τεστάρει και μας περνάει μέσα από την παιδεία για να φτάσουμε και στο τέλειο θέλημά Του. Γι' αυτό λέει ο Θεός Πατέρας έκανε τον Χριστό κληρονόμο των ευλογιών. Γιατί τον έκανε κληρονόμο? Πήρε ό,τι είχε ο Πατέρας και τι έκανε? Το έκανε και αναπαύθηκε στον Υιό. Στην ουσία οι ευλογίες τι κάναν? Αναπαυθήκανε στον Υιό. Γιατί ο Υιός τα κέρδισε όλα καθώς πειθάρχησε στον Πατέρα και μετά ο Πατέρας ευχαριστήθηκε και τι έκανε? Έβαλε τις ευλογίες και αναπαυθήκανε. Δεν χρειάζεται προσπάθεια, δεν χρειάζεται πίεση, δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται να πορευτούμε με ανάπαυση και αγάπη με τον Κύριο και καθώς περνάμε από το επιτρεπόμενο θέλημα του Θεού, φτάνουμε τι? Στο τέλειο θέλημα. Και όταν φτάσουμε στο τέλειο θέλημα, ο Θεός τι κάνει? Το κάνει και αναπαύεται στη ζωή μας. Το κάνει και εκπληρώνεται στη ζωή μας. Και όταν ο Θεός λέει θα ευλογήσω τον Δήμο, η ευλογία έρχεται στο Δήμο, δεν πηγαίνει στην άλλη. Όταν λέει ο Θεός θα ευλογήσω τον Λωρίδα, η ευλογία αναπαύεται στο Λωρίδα. Δεν πηγαίνει δίπλα. Γιατί ο Θεός την κάνει και αναπαύεται στον άνθρωπο. Που σημαίνει ο Θεός πάντα θέλει, αρκεί να προσκυνήσουμε τον Κύριο και να ακολουθήσουμε τη δικιά του σειρά και να περπατήσουμε απλά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Για να πάμε και στη σελίδα 240, να δούμε κάτι. Είναι στους αριθμούς 21ο κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο. Για να το δούμε. Κάτι στην Παλιά Διαθήκη που έχει να κάνει με τον Μωυσή, στο 21 κεφάλαιο 4 εδάφιο. Σελίδα 240, 21 κεφάλαιο 4 εδάφιο. Να δούμε ότι ο Θεός πάντα προφήτευε τον Χριστό στην Παλιά Διαθήκη παντού, έτσι. Το βρήκαμε, 21 κεφάλαιο 4 εδάφιο. Και σηκώθηκαν από το βουνό διαμέσου του δρόμου της Ερυθράς Θάλασσας για να περιέλθει ως τη γη του Εδόμ και ο λαός λιγοψύχησε στον δρόμο, ο Ισραήλ. Και ο λαός μίλησε ενάντια στον Θεό και ενάντια στον Μωυσή λέγοντας, γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο, επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας εκδίασε τούτο το ελαφρύ ψωμί. Σκεφτείτε, οι Ισραηλίτες τι κουραστήκανε και που χτίσαν από το μάνα του Θεού και επιθυμήσαν να πάνε πίσω, έτσι. Και ο Κύριος έστειλε προς το λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια και δάγκωνα το λαό και πολλοί λαός από τον Ισραήλ πέθανε. Και καθώς ο λαός ήρθε στο Μωυσή να αμαρτήσαμε επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από εμάς και ο Μωυσής δέηθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και ο κάθε ένας που θα δαγκωθεί και θα κοιτάξει αυτό θα ζήσει. Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ξύλο και, αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός που μόλις κοίταζε στο χάλκινο φίδι λέει θεραπευόταν και ζούσε. Μέσα στην έρημο βλέπουμε πραγματικά πόσο σκληρή είναι η φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό η Νέα Διαθήκη είναι ανώτερη Διαθήκη, γιατί ο Θεός τώρα κατοικεί μέσα μας. Στην Παλιά Διαθήκη δεν κατοικούσε ο Θεός μέσα. Παρόλο που τους έβγαλε ο Κύριος από τη σκλαβιά, παρόλο που είδανε τον Θεό επάνω στο Σινά, παρόλο που τρώγανε το μάνα, κουραστήκανε και ιδιάσανε αυτό το φαγητό του Θεού και επιθυμήσανε να πάνε πίσω, που σημαίνει ότι η φύση του ανθρώπου είναι φύση άρρωστη. Και κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό του και να πει εγώ θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου, γιατί ο εαυτός μας τι κάνει, θα μας προδώσει στον Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο,
να πάρει εκείνος τα πάντα στα χέρια του και καθώς εμείς εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αγαπάμε τον Κύριο, τότε η ζωή μας μπορεί να περπατήσει όπως ο Θεός θέλει. Και επειδή ο Ισραήλ δεν έκανε, αμάρτανε, τα έβαζε και με τον Θεό και με τον Μωυσή. Και βλέπουμε την αυστηρότητα του Θεού ότι έφερε κρίση ο Θεός. Και τα φίδια του τσιμπάγανε και πεθαίνανε οι Ισραηλίτες. Και καθώς πήγανε στο Μωυσή, τι έκανε ο Θεός? Λέει στο Μωυσή, κάνει ένα χάλκινο φίδι. Και βάλτο σε κάποιο σημείο και στο λαό στρατόπεδο, και ο κάθε ένας που θα τσιμπηθεί από το φίδι να κοιτάξει σε αυτό το χάλκινο φίδι. Και εδώ πέρα βλέπουμε δύο πράγματα. Τη μία βλέπουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, που τι κάνει, τιμωρεί την παράβαση του Ισραήλ. Τιμωρεί την αχαριστία του Ισραήλ και φέρνει κρίση επάνω τους. Και απ' την άλλη βλέπουμε την αγάπη του Θεού, τους δίνει έναν τρόπο διέξοδο. Και καθώς κοιτάνε οι Ισραηλίτες στο χάλκινο φίδι, που αυτό το φίδι είναι προφητικό για αυτό που θα έκανε ο Χριστός, καθώς κοιτάγανε σε αυτό το σημείο και βάζαν την πίστη τους, θεραπευόντουσαν. Έπρεπε κάπου να βάλουν την πίστη τους και κοιτάζανε σε αυτό το χάλκινο φίδι που έκανε ο Μωυσής και καθώς κοιτάγανε θεραπευόντουσαν. Και αυτό το φίδι είναι προφητικό για αυτό που έκανε ο Ιησούς. Και θα το δούμε τώρα, γιατί ο Χριστός επάνω στο Σταυρό έγινε αμαρτία για τον άνθρωπο. Και πραγματικά ο κάθε ένας που θα κοιτάξει στο σημείο εκείνο, υπάρχει θεραπεία και ελευθερία από τον Θεό να έρθει μέσα στη ζωή. Ευχαριστώ το Θεό. Απ' τη μια ο Θεός δεν μπορεί να αναιρέσει τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό σήμερα ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος που είναι στην αμαρτία είναι κάτω από την κρίση του Θεού. Η κρίση του Θεού τι κάνει, κρίνει την παράβαση. Και απ' την άλλη ο κάθε ένας που θέλει να θεραπευτεί και να σωθεί, υπάρχει διέξοδο. Υπάρχει ο δρόμος του Θεού, είναι ο Χριστός. Και ο καθένας που κοιτάει στον Χριστό μπορεί να λάβει τη θεραπεία διαπίστεως στη ζωή του. Έτσι το Θεό. Γι' αυτό ο Θεός τι έκανε, πάντα προφήτευε αυτό που θα έκανε με τον Χριστό. Θα πει κάποιος, τι δουλειά έχει ο Χριστός να ταυτίζεται με ένα φίδι, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Γιατί ο Θεός ταυτίζει τον Υιό του με ένα φίδι? Γιατί το φίδι είναι σύμβολο της αμαρτίας. Για να το δούμε λιγάκι στη γέννησή του. Είναι σελίδα 19 στη γέννηση και στο 3 κεφάλαιο. Σελίδα 19, γι' αυτό ο Θεός ταυτίζει τον Ιησού με το φίδι. Για να το δούμε. Σελίδα 19, 3 κεφάλαιο. Το φίδι μάλιστα ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα. Δεν υπήρχε πιο φρόνιμο ζώο από το φίδι. Ό,τι πιο αγαθό υπήρχε. Και το χρησιμοποίησε ο διάβολος. Ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και το φίδι είπε στη γυναίκα, στα αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από το δέντρο του παραδείσου. Και η γυναίκα είπε στο φίδι, από τον καρπό του δέντρου του παραδείσου μπορούμε να φάμε, από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσο του παραδείσου, ο Θεός είπε να μην φάτε από αυτόν, μην τον αγγίξετε για να μην πεθάνετε. Και το φίδι είπε στη γυναίκα, σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια ημέρα που θα φάτε από αυτό, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν Θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Τι έκανε ο διάβολος, χρησιμοποίησε ό,τι πιο φρόνιμο υπήρχε, το φίδι. Όσοι έχουμε σήμερα το πρόβατο, το λέμε ένα πολύ φρόνιμο ζώο, το περιστέρι, ένα φρόνιμο πουλί. Ήταν ό,τι πιο φρόνιμο υπήρχε μέσα στον παράδεισο. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι ο διάβολος τι κάνει, χρησιμοποιεί ωραία πράγματα για να πλανήσει τον κόσμο. Δεν χρησιμοποιεί παράλογα πράγματα, γιατί τα παράλογα πράγματα δεν μπορεί να τα ακολουθήσει ο άνθρωπος. Και το πονηρό πνεύμα τι έκανε, χρησιμοποίησε αυτό το φρόνιμο ζώο, μπήκε μέσα, το χρησιμοποίησε το στόμα του. Και μίλησε στον Αδάμ και στην Εύα και πλάνησε τους ανθρώπους. Για να το δούμε εδώ πέρα στο 3 κεφάλαιο που είπαμε και στο 14. Σελίδα 20, Γένεση 3, 14. Το βρήκαμε. Και ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι, επειδή έκανες αυτό, επικατάρατο να είσαι ανάμεσα σε όλα τα κτίνη και σε όλα τα ζώα του χωραφιού, επάνω στην κοιλιά σου θα περπατάς και θα τρως κόμμα όλες τις ημέρες της ζωής σου. Τι έκανε ο Κύριος, το καταράστηκε και σε, από εκείνη την ώρα να σέρνεται το φίδι. Μέχρι τότε δεν σέρνονταν το φίδι, περπατούσε. Που σημαίνει τι κάνει, είναι συμβολικό ότι ο άνθρωπος
Πριν αμαρτήσει, περπατούσε, στεκόταν έτσι. Κοίταξε στο Θεό. Από την ώρα που αμάρτησε, άρχισε να σέρνε.